Μας καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κιμήτρη. Αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε στο θέμα των οδοφραγμάτων, κύριε Σεντόνα, τι ακριβώς συνέβη και αν όντως λύθηκε το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα που γίνονται αλλεπάλληλες προσπάθειες από την προηγούμενη Δευτέρα προκειμένου να υπάρξει μια αποσαφήνιση του ποιες τελικά είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα κατεχόμενα. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε πρέπουσα ανταπόκριση στις προσπάθειες που κατέβαλαν τα Ηνωμένα Έθνη προς το κατοχικό καθεστώς για να ξεκαθαρίσουν τις αποφάσεις τους. Όπως λέχθηκε και προλίγου, υπήρξε ψες αυτή η ανακοίνωση. Ωστόσο, αυτό που αναμένουμε να γίνει εντός της μέρας είναι, και το έχουμε ζητήσει, αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Διότι είναι γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχής εναλλαγή αποφάσεων που προκαλεί σύγχυση και βεβαίως μεγάλη ταλαιπωρία στις κατηγορίες αυτές των πολιτών. Άρα τον νεότερο ειδικότερα... έχουμε μια ανακοίνωση από τις κατοχικές αρχές χθες το βράδυ που λέει ότι μπορούν οι Ελληνοκύπροι να περνούν μια φορά αρνητικό τεστ. Στη συνέχεια θα τους κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ωστόσο, θέλουμε περισσότερες διευκρινήσεις για το τι τελικά ισχύει από τα Ηνωμένα Έθνη. Βεβαίως, ναι, θέλουμε να έχουμε επίσημη ενημέρωση για το τι τελικά ισχύει από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Και πρέπει να πω, κύριε Κιμήτρη, ότι φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι στα κατεχόμενα προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα για προεκλογικούς σκοπούς και για μας αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι προκαλεί αλλεπάλληλες αρνητικές συνέπειες. Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε